μια ομάδα με βάθος. Η απώλεια του Patrick Lee είναι πάρα πολύ σημαντική, όμως υπάρχουν οι καταθεστές που ανέφερε ο κ. Γιαναράς. Δεν συγκρίνεται βέβαια το βάθος του Κεραυνού με το βάθος της Χασάπης Ομόνια. Η Ομόνια δεν έχει τις απώλειες του Κεραυνού, όμως δεν έχει αυτή την άνεση. Και για να το πούμε πιο, για να είμαστε πιο ακριβείς, ο Ρώνος Μιτάλης δεν έχει την άνεση, βλέπετε πλάνα από την κερκίδα, δεν έχει την άνεση που έχει ο Βασίλης ο Φραγκιάς. Και ούτως ή άλλως θα πρέπει να ξεκινήσει η ομάδα. Να συνεχίσει όπως έμεινε. Να συνεχίσει από εκεί που έμεινε, δεν είναι μόνο το παιχνίδι με την Ομόνια, αλλά όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, όπως μας πληροφορεί ο Ανδρέας, δεν μπορεί ο Γιώργος Ανδρέου τώρα για να κάνει ρεπορτάζ. Είναι εκεί, μιλούσε με τον Ρένο τον Πιτάλη, με τους καλαθοσφαιριστές. Είδατε τη χειραψία μεταξύ Ρένου Πιτάλη και Παναγιώτη Τρισόκα. Γνωστή όχι μόνο από τον Κεραυνό, αλλά και από την ομάδα του Φρέτερικ. Μαζί μετήχαν στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, στο Πανευρωπαϊκό, πριν από δύο χρόνια. Όλα έτοιμα για την άξη του παιχνιδιού. Έχουμε τον Ρατόγεβιτς, τον Αναστασιάδη, τον Στεφάνοβιτς, τον Τρισόκα και τον Σμιθ για την Νόβα της Τραγκιάς, για τον Κεραυνό. Με τον Ντέιβις, τον Ζάρις, τον Στόουν, τον Πριστόγεβιτς και τον Μιάιλοβιτς για την Χασάπης Ομόνια. Κύριος Παπαδάμου με τους συνεργάτες του σήμερα, τον κύριο Στυλιανού και τον κύριο Τσάπο. Στόουν και Ραντόγεβιτς θα διεκδικήσουν το πρώτο τζάμπολ και αναμένεται να δούμε ακραίες μονομαχίες μεταξύ των δύο πολύ αξιόλογων αυτών καλασφαιριστών. Στεφάνοβιτς, ο οποίος καλείται σήμερα μαζί με Γιαννά και Πιλαβά να καλύψει το κενό του Patrick Lee. Patrick Lee, ο οποίος έκανε μεγάλο παιχνίδι στον πρώτο αγώνα εδώ μέσα μεταξύ των δύο ομάδων. Τρισόκας, πρώτο καλάθι για την ομάδα του Κεραυνού. Μπροστά το Μιάλοβιτς, είναι δίσταση και πέτυχε τους πρώτους δύο πόντους για την ομάδα του Ζάρι στον Ντέιβις. Αυτός ήταν πολύ καλός όσον αφορά την επιθετική του απόδοση στο παιχνίδι που έγινε στο Ελευθερία, το οποίο κέρδισε η Ομόνια. Ντέιβις, πολύ καλή προσπάθεια στον Στόουν. Δεν λαθεύει ο Στόουν, δύσκολα λαθεύει από εκεί. Στεφάνοβιτς, 2-2. Δύο πόντι από τον Τζόκα, δύο από τον Στόουν. Λάθος από πλευράς Κεραυνού. Δεν συγκράτησε ο Σμιθ την μπάλα. Χριστόγεβιτς σε ρόλο playmaker. Ντέιβις με τον Αναστασιάδη. Δοκιμάζει ο Αμερικανός. Ο Μιάλοβιτς δεν τα καταφέρνει εκεί. Το Τζόκας κερδίζει την μπάλα, αφήνει στον Σμιθ. Στον Αναστασιάδη με καλές προϋποθέσεις. Καλάθι για τον Κεραυνό. 5-2 για τους κυπεδούχους. Ξαναβλέπουμε την πάσα του Σμιθ και την εύστοχη προσπάθεια του Γιώργου Αναστασιάδη. Ζάριτς στο Μιάιλοβιτς με τον Τρισόκα. Χριστόγεβιτς, μένουν 3 δευτερόλεπτα, σουτάρι, είναι άστοχος. Σμιθ με τον Ραντόγεβιτς. Δοκιμάζει. Καλή άμυνα από τον Στόουν. Χριστόγεβιτς σε γρήγορη επίθεση στον Ζάριτς με ταμπλό μέσα. Πολύ καλή προσπάθεια από πλευράς Ομόνιας που ξεκίνησε από την εξαιρετική άμυνα του Στόουν επάνω στον Ραντόγεβιτς. Στον ένα πόντο η διαφορά. Στεφάνοβιτς στον Τρισόκα και αυτό στον Αναστασιάδη. Με τον Ραντόγεβιτς να γίνεται δέκτης της μπάλας. Το φάουλ από τον Στόουν. Πρώτο φάουλ του Μάρβιν Στόουν. Πάλι λίγος ο κόσμος εδώ στο κήπεδο του Κεραυνού. Δοκιμάζει ο Στεφάνοβιτς και είναι ευστοχός με καλές προϋποθέσεις
Δοκίμασε το σουτ και πέτυχε. Επιθετικό από τον Στόουν. Δεύτερο φάουλ. Αυτό κι αν είναι αρνητικό σημάδι για το Ρένο Πιτάλι. Τρία λεπτά παιχνιδιού, δύο φάουλ Στόουν. Ραντόγεβιτς. Άστοχος. Ξανακερδίζει ο Σμιθ και πετυχαίνει το καλάθι. Ζάριτς στο Ντέιβις. Για τρεις δοκιμάζει, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Σμιθ και τρέχει. Κάνει την προσπάθεια και πάλι από το στόχο το φάουλ. Όχι από τον Ζάριτς. Είναι το φάουλ. Από τον Ζάριτς. Αναστασιάδης για τρεις. Δεν τα καταφέρνει, μαζεύει ο Ζάριτς. Χριστόγεβιτς. Για τον Ντέιβις, για τον Ζάριτς. Χριστόγεβιτς, Στόουν. Κάνει την προσπάθεια, δεν τα καταφέρνει. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Στόουν, αλλά ο Τρισόκας και ο Ραντόγεβιτς εκεί τον κλείσανε. Κατάφερε, έκανε το σούτ, αλλά αστόχησε. Αναστασιάδης στον Στεφάνοβιτς, ο οποίος δίνει οδηγίες για να στηθούν οι συμπαίκτες του Τρισόκας, στον Αναστασιάδη. Σμιθ. Δοκιμάζει, είναι άστοχος, Ραντόγεβιτς παίρνει το rebound, πρόλαβε τον Στόουν εκεί, η μπάλα πέρασε, έγινε το προσπίσω. Εννέα-τέσσερα. Στόουν και αυτό για τον Μιάιλοβιτς με ταμπλό, μέσα. Φάουλ και καλάθι για την Ομόνια. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Κεραυνό. Σε βάρος του Τρισόκα, ενώ η Ομόνια έχει τρία. Δύο για τον Στόουν και ένα για τον Ζάριτς. Έμεσο τρίποντο για τον Μιάιλοβιτς, ο οποίος, όπως θυμάστε, αγωνίστηκε πέρσι στην ομάδα του Κεραυνού. Τρισόκας για τον Αναστασιάδη και αυτός για τον Ραντόγεβιτς, εκεί το Ζάρις εκεί. Με ταμπλό υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στο ύψος. Δεν βγαίνει ο Στόουν πάνω του με τα δύο φάουλ, τα οποία είναι βεβαρημένος. Και ανέλαβε τον ρόλο αυτό ο Ζάρις σε αυτή την επίθεση. Αλλά αυτή η άμυνα δεν μπορεί να βγει. Είναι πασιφανές. Στόουν. Μιάιλοβιτς με καλές προϋποθέσεις. Άστοχος. Στεφάνοβιτς. Αναστασιάδης. Κάνει την κίνηση ο Αναστασιάδης. Και πετυχαίνει και το καλάθι. Διαφορά στους 6, 13-7. Θα σάπεις Ομόνια στην επίθεση. Χριστόγεβιτς, εξαιρετική πάσα από τον Στόουνς. Εξαιρετική ασίστα από τον Στόουνς. 13-9.
Ξαναείδαμε το ωραίο καλά της Ομόνιας. Τρισόκας για τρεις. Έστοχος ο Παναγιώτης Τρισόκας. Δεκαέξι-εννέα. Χριστόγεβιτς. Στόουν. Χριστόγεβιτς. Κάνει την προσπάθεια, βγάζει έξω για τον Ντέιβις. Δοκιμάζει δύσκολο σουτ. Η μπάλα βρίσκεται στη Στεφάνη. Μιχάηλοβιτς δεν τα καταφέρνει. Ξανά η Ομόνια με τον Χριστόγεβιτς. Βγήκε ο Ραντόγεβιτς, Μιχάηλοβιτς, καλάθι. Και φάουλ από τον Παναγιώτη Τρισόκα, ο οποίος έχει φτάσει στα δύο. Ο μόνος καλωσβεστής του Κεραυνού που είναι βεβαρημένος με φάουλ είναι ο Παναγιώτης Τρισόκας. Και έχει φτάσει στα δύο. 16-11. Με τον Μιχάηλοβιτς να φτάνει τους 6 πόντους και αποσύρει τον Παναγιώτη Τρισόκα ο Φραγκιάς. Και τώρα μπαίνει στο γήπεδο ο Κοσάνοβιτς, Πρέτρα και ο Κοσάνοβιτς. Θα αλλάξουν τα μαρκαρίσματα. Ραντόγεβιτς με τον Μιχάηλοβιτς. Βγάζει την άμυνα ο Τέρβις, αλλά ο Ραντόγεβιτς είναι εκεί. Σμιθ, ελεύθερος, είναι άστοχος, Ραντόγεβιτς. Το φάουλ από τον Στόουν ή από τον... Σε ποιον δόθηκε το φάουλ? Να ξαναδούμε. Έχω την εντύπωση ότι στον Μιχάηλοβιτς δόθηκε το φάουλ, αλλά όχι, στον Στόουν τελικά. Στον Στόουν δόθηκε το φάουλ. Μια συζήτηση γίνεται εδώ μεταξύ του Βασίλη Φραγκιά. Και από τον πάγκο της Ομόνιας. Έγινε μια ανταλλαγή εκφράσεων μεταξύ. Ήταν ο Χρήστος Σαγκάρης από πλευράς Ομόνιας εκεί. Ανταπάντησε ο Φραγκιάς, αλλά δεν ακούσαμε το τι λέξει. Και πάντως δεν ήταν υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει. Είναι σχετικά από την πληροφορία ο Ανδρέας. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Διαμαρτυρήθηκε ο Τσαγκάρης, ο Χρήστος Τσαγκάρης, ο υπεύθυνος του καλαθοσφαιρικού τμήματος της Ομόνιας, για το τρίτο φάουλ του Στόουν. Τρία φάουλ του Στόουν, δεν κλείσαμε το δεκάλεπτο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Πέρασε ο Δημήτρης Μουχτάρης στη θέση του Αμερικανού. Πάντα φιλότιμος ο Δημήτρης Μουχτάρης. Στεφάνοβιτς κρατάει 17-12 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Αναστασιάδης για τρεις, εύστοχος. Ζάριτς στον Ντέιβις. Χριστόγεβιτς. Ντέιβις. Μουχτάρης, κερδίζει ο Σμιθ. Στην επίθεση ο Κεραυνός και πάλι Στεφάνοβιτς. Ραντόγεβιτς αστοχός, μαζεύει ο Ζάριτς. Ντέιβις.
Μουχτάρης. Το φάουλ από τον Στεφάνοβιτς. Μια ομάδα οπαδών της Ομόνιας μπήκε στο γήπεδο τώρα και εθαρρύνει τους καλοσφαιριστές. Δαμιάνοβιτς αντί Ρατόγεβιτς, το βάστος του κεραυνού που σας λέγαμε, και στη front line και στην περιφερειακή πτυχή η πεφτερίσα βόση της Ομόνιας. Αντρέα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τους διαιτητές, τι συζήτηση γίνεται. Θα το ψάξουμε λίγο. Έχουν μπει αρκετοί φιλαθλοί της Ομονίας στο γήπεδο και κάνουν διαβουλεύσεις για το αν θα συνεχίσει το παιχνίδι ή όχι. Ναι, είναι ενάντια στην προκήρυξη. Είναι, δικαιούνται 20 άτομα να εισέλθουν στο γήπεδο βάσει της συμφωνίας η οποία υπάρχει. Είναι περισσότεροι. Πάση περιπτώσει. Ντέιβις για τρεις. Μέσα! Μάλιστα. Ο κύριος Παπαδάμου είπε ότι θα συνεχίσει ο παιχνίδι. 20-15. Δαμιάνοβιτς στον Σμιθ. Φόλτ τώρα πέρασε αυτός μέσα. Δαμιάνοβιτς. Φάουλ από τον Μιάιλοβιτς. Ξαναδούμε τη φάση. Έκανε το φάουλο Μιάλεμς με το χέρι. Δαμιάνοβιτς στις βολές. Καταφέρνει, πετυχαίνει τον πρώτο πόντο. 21-15 για τον κυπεδούχο κεραυνό σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό. Άστοχος. Επαναλαμβάνεται η βολή. Δαμιάνοβιτς καλείται να εκτελέσει την δεύτερη βολή στο φάουλ το οποίο κέρδισε μέσα κι αυτή. Χριστόγεβιτς. Ντέιβις. Μουχτάρης. Στο Χριστόγεβιτς, στο Μιάιλοβιτς με τον Δαμιάνοβιτς αντίπαλος. Γυρίζει, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Σμίτρε για ο Φόλτς να κλέψει. Και κερδίζει ο Φόλτς. Συνεχίζει η Ομόνια να έχει κατοχή της μπάλας και ευκαιρία να εκδηλώσει άλλη μια επίθεση. Η διαφορά είναι στους 7. Ο Μουχτάρης κάνει τη διείσδυση στο Μιάλοβιτς, καρφώνει ο Μιάλοβιτς. Πάρα πολύ καλή επίθεση για την Χαζάπης Ομόνια. Με το Μιάλοβιτς να φτάνει στους 8 πόντους. 22-17. Επίθεση για τον Κεραυνό. Γιώργος Αναστασιάδης. Στο Σμιθ. Κοσάνοβιτς δοκιμάζει. Δεν θα καταφέρει, μαζεύει ο Ντέιβις. Ευκαιρία για την Ομόνια. 4 δευτερόλεπτα μένουν. Χριστόγεβιτς δοκιμάζει. Μέσα. Στην εκπνοή του χρόνου. Η Ομόνια πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής. 22-19. Στο ταμπλό βλέπουμε 24-17, είναι λάθος, το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί. Ξανά το καλάθι του Χριστόγεβιτς. Time out λοιπόν και πάμε για, μάλλον λήξη πρώτης περίοδου, με συγχωρείτε, και πάμε για διαφημιστικό. Φραγκιά ζήτησε από τους παίχτες του να πιέσουν περισσότερο, να μην αφήνουν τους παίχτες της Ομόνιας να κάνουν τα
θέλω να αφήσουν τους παίχτες της Ομόνιας να κάνουν τα εύκολα σουτ και να κλείνουν περισσότερο κατά το καλάθι στους ψηλούς για να αποφύγουν τα εύκολα λάθη. Σε ένα λόγος, Πέτρο. Στεφάνοβιτς, χάθηκε η πρώτη απόπειρα επίθεσης για την Ομόνια. Γιώργος Αναστασιάδης στο Στεφάνοβιτς. Κάνει το σουτ, δεν τα καταφέρνει, μαζεύει ο Φόλτς. Άκρος χρήσιμος καλσβερστής. Χριστόγευης στο Μουχτάρι. Χριστόγευης και πάλι. Θα αναλώσει το χρόνο της επίθεσης. Να δούμε με ποια κατάληξη. Μιάιλοβιτς. Έκανε τα βήματα. Έκανε τα βήματα. Ο Μιάιλοβιτς. Θα περάσει ο Μπιλαβάς τώρα. Περνάει έξω ο Γιώργος Αναστασιάδης. Στεφάνοβιτς δοκιμάζει, πολύ ωραίο καλάθι από τον Στεφάνοβιτς, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Τρίπος εκεί και με ταμπλό. 24-19 για τον Κεραυνό. Χριστόγευιτς για τη Χασάπης Ομόνια. Άλλαξε με τον Μουχτάρη, Χριστόγευιτς κρατάει και πάλι. Χριστόγευιτς βγάζει την πάσα στον Φόουτς και αυτό στον Μουχτάρη. Έχασε την μπάλα Μουχτάρης από την παρέμβαση του Κοσάνοβιτς και ο Σμιθ πετυχαίνει το καλάθι. 24-19. Έχει ζητήσει time out ο Ρένος ο Μπιτάλης, ενώ ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι του Κεραυνού. Πάμε για διαφημιστικό. Τα δικά μας παιχνίδια δίνουν ζωντάνια. Χαρίζουν το χρώμα στη ζωή. Τα δικά μας παιχνίδια χαρίζουν το χαμόγελο. Πραγματοποιούν τα όνειρα. Τα δικά μας παιχνίδια ελπίζουν για το αύριο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινα. Ο ΠΑΠ Κύπρου, ο δικός μας ο ΠΑΠ. Επιστρέψαμε στο επίπεδο του Κεραυνού μετά από το time out του πήρε ο Ρένος Σομπιτάλης. Ανδρέα, τι είπε ο Ρένος Σομπιτάλης στους παίκτες του μετά που είδε τον Κεραυνό να ξεφεύγει? Ο Ρένος Σομπιτάλης είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες του. Απλά θέλει να συνεχίσει να παίζουν στενή άμυνα, να πιέζονται όλοι οι παίκτες, να προωθούν την μπάλα περισσότερο κάτω από το καλάθι και να βάζουν τα εύκολα καλάθια. Αυτά λοιπόν, ο Ρένος Σομπιτάλης πέρασε τον Τζουγνεβίτσιους, τον Λιθουανό, στον αγώνα. Απέσυρε τον Αμερικανό, τον Ντέιβις. Και πέρασε και ο Στόουν πάλι. Φόουξ. Στόουν με τα τρία φάουλ. Με τον Νταμιάνοβιτς αντίπαλο. Γυρνάει ο Στόουν, δεν τα καταφέρνει όμως. Και μαζεύει ο Πιλαβάς, ο οποίος τρέχει. Κάνει μόνος του την επίθεση στον Νταμιάνοβιτς και το φάουλ από τον Μουχτάρη. Και δίνει και τεχνική ποινή στον Πιλαβά. Επιθετικό έδωσε ο κ. Παπαδάμου. Έδωσε, ναι, έδωσε επιθετικό στον Στόουν. Σε βάρος του Στόουν από τον Πιλαβά. Τώρα είδαμε ξανά τη φάση και δίνει και τεχνική ποινή στον Πιλαβά για διαμαρτυρία. Ναι, σωστή ήταν η απόφαση τώρα που το είδαμε σε επανάληψη. Είχε προηγηθεί το επιθετικό. <Το-> 26-19. Ο Χριστόγευης είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ναι, ο Πιλαβάς. Ο ασφαλός και διαφωνεί με την απόφαση, αλλά η εικόνα είναι διαφωτιστική. Χριστόγευης πρώτος πόντος για τον... Όχι, είναι η πέντε η πόντη του Χριστόγευης. Γίνονται έξι τώρα και το σκορ 26-21 με την Ομόνια να έχει την μπάλα στην κατοχή και παράλληλα την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Είδατε τα φάουλς.
για τον Πιλαβά. Μέτρησε και η τεχνική ποινή. Στόουν. Στον Γιασκεβίτσιους. Θα δοκιμάσει ο Χριστόγεβιτς. Άστοχος. Μαζεύει ο Σμιθ εύκολα χωρίς πίεση. Πιλαβάς. Στον Στεφάνοβιτς και πάλι. Πιέζεται από τον Χριστόγεβιτς. Πιλαβάς. Στον Δαμιάνοβιτς με τον Στόουν αντίπαλος. Με ταπλό δεν τα καταφέρνει. Μάζεψε ο Στόουν με τη βοήθεια του Μουχτάρη. Νέα επίθεση για την Ομόνια και νέα ευκαιρία για τη μείωση. 26-21. Φόουξ. Στόουν. Και πάλι Φόουξ. Δοκιμάστηκε για τρεις ο Τάρι Φόουξ. Είναι άστοχος και δόθηκε επιθετικό από τον Γιασκεβίτσιους. Θα περάσει ο Ντέιβις τώρα. Θα φύγει ο Χριστόγεβιτς και θα αναλάβει ρόλο playmaker λογικά ο Λιθουανός. Ο Χριστόγεβιτς πάει στον πάγκο. Γίνονται τα high five, τα συνήθη. Νέο φάουλ από τον Γιασκεβίτσιους. Το 6-21. Μάζεψε ο Κοσάνοβιτς και πήρε το φάουλ από τον Μουχτάρη. Κοσάνοβιτς είναι άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Το 26-21 παραμένει. Στον Πιλαβά. Πιλαβάς δοκιμάζει. Δεν τα καταφέρει όμως, μάζεψε ο Φόξ. Τζουκνεβίτσιους. Τζουκνεβίτσιους κρατάει την μπάλα. Στον Μουχτάρη. Ντέιβις για τρεις. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Σμιθ. Πιλαβάς στον Κοσάνοβιτς για τρεις. Τα καταφέρνει ο Κοσάνοβιτς. 29-21. Ξανά το τρίποντο σουτ έστοχο του Κοσάνοβιτς. Φόξ. Κουτνεβίτσιους. Στο Μουχτάρι. Με πλάτη. Με ταμπλό. Όχι, όχι με ταμπλό. Τα καταφέρνει, για να δούμε. Δόθηκε φάουλ στον Στεφάνοβιτς. Γιώργος Αναστασιάδης είσοδος. Πιλαβάς έξοδος. Πιλαβάς ο οποίος βοήθησε την ομάδα του σε αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν παρόν. Που κλείθηκε από τον Βασίλη Φραγκιά να βοηθήσει. Ντέιβις.
Βγάζει στο Μιάιλοβιτς. Αυτό στο Φόουξ. Για τρεις δοκιμάζει ο Φόουξ και είναι μέσα. Καλάθι από το Τάριν Φόουξ. Έδωσε τεχνική ποινή και μετά τον... τον έβγαλε έξω. Αποβολή. Αποβολή για τον Λουζανό που επέμενε. Και διατάζει ο κύριος Παπαδάμου να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Λιθουανός. Ένταση στο παιχνίδι. Ραντόγεβιτς και Νταμιάνοβιτς. Ένταση εντός αγωνιστικού χώρου, νεύρα. Χωρίς σοβαρή αιτία θα έλεγα. 29-24. Με τον Στεφάνοβιτς να συνεχίζει. 6 πόντι για τον Στεφάνοβιτς. Πρέπει να... για να δούμε. Περνάει ο Ζάριτς. Έξω πρέπει να έχει άλλες δύο βολές, για να δούμε. Έξι φορές ο Στεφάνοβιτς στη γραμμή των βολών. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση που στήκησε την αποβολή του Λιθουανού. Εν πάση περιπτώσει η συμπεριφορά του ήταν αδικαιολόγητη. Και είχε δίκιο ο κ. Παπαδάμου που τον έστειλε εκτός. Στεφάνοβιτς πιέζεται από τον Πριστόγεβιτς. Η Ομόνια έχει μείνει τώρα με ένα καθαρό playmaker. Και ο Πριστόγεβιτς θα βγάλει όλο τον αγώνα αναγκαστικά. Ντέιβις με τον Γιώργο Αναστασιάδη. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ντέιβις με μια καλή προσπάθεια. Παρά την άμυνα του Γιώργο Αναστασιάδη, 34-26. Αναστασιάδης, επιθετικό το φάουλ, καθαρό. Από τον Γιώργο Αναστασιάδη στο Τίμις. Ξαναβλέπουμε το επιθετικό φάουλ, στο οποίο επέπεσε ο Γιώργος Αναστασιάδης. Θα περάσει ο Παναγιώτης Γιαννάς στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Στεφάνοβιτς, επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε πριν. Το βάθος του κεραυνού σε αντίθεση με την έλλειψη βάθους της Ομόνιας. Και ο Τρισόκας τώρα είναι αυτός που θα εισέλθει. Χριστόγεβιτς στο Μιάιλοβιτς. Καλάθι από τον Μιάιλοβιτς, ο οποίος έχει φτάσει στους 10 πόντους. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος σε τέτοια συγκομιδή πόντο. Απόψε όμως επιθετικά είναι πολύ καλός. 34-28. 4 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Κοσάναβης για 3 είναι ελεύθερος. Δεν θα καταφέρει Σμιθ. Μαζεύει και παίρνει το φάουλ από ο Ντέιβις.
Περνάει ο Τρισοκάς και εξέρχεται ο Κοστανόβιτς. Ξαναείδαμε το φάουλ που έκανε ο Ντέιβις στον Σμιθ. Το καλάθι από τον Σμιθ, 35-28. Θα περάσει ο Δημήτρης ο Μουχτάρης και θα φύγει ο Φόουξ. <Το-> 36-28. Μια έλευση ο Ντέιβις. Στον Ζάριτς. Στον Πριστόγεβιτς. Μιάιλοβιτς, Ζάριτς, Ντέιβις, Μουχτάρης. Στο Μιάλοβιτς, πολύ καλή επίθεση από πλευράς Ομόνιας, πάρα πολύ καλή επίθεση που καταλήγει σε φάουλ του Μαραγιώτη Γιαννά. Ο Μιάλοβιτς και πάλι στις βολές. Η Χασάπης Ομόνια και πάλι στις βολές με το Μιάλοβιτς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στους 10 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ για την Ομόνια και του παιχνιδιού. Συνεχίζει ο Μιάλοβιτς. Γιαννάς στο Ραντόγεβιτς με τον Μιάλοβιτς να τον αντιμετωπίζει. Κάνει την κίνηση ο Ραντόγεβιτς και πετυχαίνει το καλάθι. 38-29. Ζάριτς. Στον Μιάιλοβιτς και πάλι ο Ζάριτς. Ντέιβις. Κάνει το drive. Η μπάλα είναι έξω για την Χασάπης Ομόνια. 2 τα δευτερόλεπτα. Και φωνάζει ο Βασίλης ο Φραγκιάς, όχι φάουλ. Δύο τα δευτερόλεπτα στη διάθεση της Ομόνιας. Για να τελειώσει την επίθεση. Κοιτάτε πλάνα από την Κευκίδα. Μουχτάρης. Εκπρόθεσμο. Δεν προλάβα να ολοκληρώσω. Οι καλωσφαιριστές της Χασάπης Ομόνια. Παναγιώτης Γιαννάς, πέρσι αγωνιζόταν στην Ομόνια. Στον Τρισόκα και αυτός τον Αστασιάδη. Για τρεις. Άστοχος, μαζεύει τελικά ο Πριστόγεβιτς. Στο Μιάιλοβιτς. Δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά. Γιαννάς. Τρισόκας για Αναστασιάδη. Σμιθ. Δεν τα καταφέρει. Μάζεψε ο Τσάριτς. Πως είναι καλός αμυντικός. Μουχτάρης στον Ντέιβις. Πήρε το φάουλ. Από τον Σμιθ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το φάουλ. Ο Τζόνς επάνω στον... τους μη βάζω στον Τζόνς. Είναι άστοχος.
Και στη δεύτερη προσπάθεια άστοχος ο Ντέβις. Το 38-29 παραμένει. Τρισόκας με Μουχτάρη, αντίπαλοι. Βγάζει το σούτο Τρισόκας. Ο Ραντόγιβιτς προλαβαίνει το μυαλό του. 40-29. Ζάρης στον Πριστόγεβιτς. Φάουλ από τον Γιαννά. Να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Χριστόγεβιτς είναι εύστοχος. 7 η πόντη για τον Χριστόγεβιτς. Ο Στεφάνοβιτς θα περάσει και θα εξέλθει ο Παναγιώτης Γιαννάς, ο οποίος έχει κάνει 2 φάουλ. 40-31, 1 και 5 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τρισόκας. Έκλεψε ο Μουχτάρης, αλλά με φάουλ. Και τον Μουχτάρη. Άστοχος ο Τρισόκας. Άστοχος και στη δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα περνάει έξω για την Ομόνια. Πολύ μακριά. Δεν τα κατάφερε. Κοσάνοβιτς εκεί, μάχες. Την μπάλα έξω για την Ομόνια. Φωνάζουν από το μάγκο του Κεραυνού. Time out λοιπόν και πάμε σε διαφημιστικό. Λοιπόν, η επίθεση για την Ομόνια. Χριστόγεβιτς. Μειώνεται ο χρόνος. Πήγε να δώσει την πάσα στο Μιάλεξ, δεν τα καταφέρει.
Έκλεψε ο Αναστασιάδης, αλλά έκλεψε με τη σειρά του ο Πριστόγεβιτς. 40-33 λοιπόν, σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Με τον Κεραυνό και την Ομόνια να παλεύουν. Και ένα Κεραυνό έτσι να βρίσκει κάποιες δυσκολίες, αλλά από την Ομόνια η οποία προσπαθεί πάρα πολύ. Η Ομόνια, η οποία ο Κεραυνός είχε τις απώλειες πριν το παιχνίδι. Η Ομόνια έχει κάνει διάρκεια του παιχνιδιού. Με τον Στόουν για τα φάουλς και τον Λιθουανό τον Τζουκνεβίτσους που προκάλεσε ο ίδιος με συμπεριφορά του την αποβολή του. 40-33 λοιπόν για τον Κεραυνό. Βλέπουμε και τα στατιστικά. 10 στις 16 βολές, 7 στις 10 για την Ομόνια. 9 στα 18 στους 2 πόντων για τον Κεραυνό, 10 στα 22 για την Ομόνια. 4 στα 12 τρίποντα για τον Κεραυνό, 2 στα 6 για την Ομόνια. 19 rebound, Κεραυνός 12, Ομόνια εδώ υπάρχει μια διαφορά. 6 λάθη για Κεραυνό, 9 για Ομόνια, 5 με 7 σε ασίστ. Αυτά λοιπόν για τις πρώτες δύο περιόδους. 40-33 επαναλαμβάνουμε το αποτέλεσμα για τον Κεραυνό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Του ζευγαριού. 1-1 το σκορ, 40-33 για τον Κεραυνό με τη συμπλήρωση των πρώτων δύο περιόδων. Όπως θυμάστε, στο βλέπετε τον Ρένο Μιτάλη με τον Χρήστο Τσαγκάρη. Όπως θυμάστε, πριν την έναξη είχαμε μόνο το ρεπορτάζ από τον Κεραυνό. Για στην Ομόνια είχαν εκεί κάποιες οδηγίες δίνανε το προπονητικό team και δεν μπορούσαν. Τώρα μπορούν όμως και ο Ανδρέας Βοκλέους είναι μαζί με τον Γιώργο τον Ανδρέου. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο τον Ανδρέου. Γιώργο, η Ομόνια πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής, παρόλο την αποβολή. Κάτι τράβηξε τους παίκτες της Ομόνιας στην αρχή του παιχνιδιού και απόδωσαν πολύ. Σίγουρα περιμέναμε έναν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από το προηγούμενο. Περιμέναμε ότι ο Κεραυνός θα ήταν πιο ψυχωμένος, δεν έχει περιθώρια να χάσει το σημερινό παιχνίδι. Όντως, μετά την αποβολή, λίγο οι παίκτες τα έχασαν. Όμως η είσοδος των φιλάθλων της σειρά 9 έδωσε άλλη δυναμική και πείσμα στους παίκτες για να παλέξουν το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, θα λέγαμε ότι το φαβορί ήταν ο Κεραυνός. Με μεγάλη διαφορά, τώρα βλέπω ότι ο Μόνια να παλεύει τα παιχνίδια στα ίσα. Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτό? Συμφωνώ. Φυσικά όμως ο βαθμός δυσκολίας παραμένει ο ίδιος. Εξακολουθεί το Κεραυνός να είναι το διαφιλενικό φαβορί. Όμως προπονητές και παίχτες έχουν πει ότι θα δώσουν και την ψυχή τους και το είναι τους μέσα στο γήπεδο. Ό,τι μπορούν να καταφέρουν. Ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Φαίνεται τα παιδιά ότι πιστεύουν στον εαυτό τους και βγάζουν το 100% των δυνατών στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρο, λόγος σε ζελά. Λοιπόν, βλέπετε, είδατε μάλλον και τον Τζουκνεβίτσιους, ο οποίος καθέρισε στην κερκίδα. Γιατί επαναλαμβάνουμε, προκάλεσε την αποβολή του και ζήμιασε την ομάδα του. Ουσιαστικά είναι εκείνη την ώρα που ξέφυγε ο Κεραυνός. Όπως θυμάστε, είχε στηθεί στις βολές 6 φορές ο Στεφάνοβιτς. Από τις 6 βολές αξιοποίησε τις 5 και ένα διαφορά. 40-33. Ένας Κεραυνός, βλέπετε, είδατε πλάνα από την κερκίδα της κοπέλας εκεί. Ένας Κεραυνός ο οποίος ξεκίνησε με απώλειες και ο Μόνια φρόντισε από μόνη της να εσωφαρίσει τις απώλειες, διότι δεν είναι μόνο ο Τζουκνεβίτσιος, είναι και ο Στόουν, ο οποίος βλέπουμε φάσεις από τις πρώτες δύο περιόδους. Στόουν, ο οποίος φορτώθηκε με 4 φάουλ σχεδόν από την αρχή του αγώνα. Το τρίποντο του Τρισόκα. Είδαμε ένα έτσι σχετικά καλό παιχνίδι στο πρώτο μέρος, στις πρώτες δύο περιόδους για να ακριβολογούμε. Αρχίζουμε την τρίτη περίοδο. Στεφάνοβιτς, Σμιθ, Τρισόκας, Ρατόγεβιτς, Αναστασιάδης για τον Κεραυνό. Μιάλοβιτς, Πριστόγεβιτς, Μουχτάρης, Ζάριτς, Ντέβις για την Ομόνια. Ο Μιάλοβιτς πήρε την μπάλα, αλλά μη φάουλ. 40-33.
παραβάλλουμε το αποτέλεσμα με τη συμπλήρωση και του δεύτερου δεκαλέπτου. Δεύτερο φάουλ για τον Σάσα Μιχάιλοβιτς. Ο Ραδόγεβιτς στις βολές. 7 πόντι, 8 η πόντι τώρα για τον Ραδόγεβιτς. 9 η πόντι, 42-33. Με τον Πρωτόγεβιτς, ο οποίος παραλαμβάνουμε, είναι ο μοναδικός απομείνας playmaker της Ομόνιας. Και θα πρέπει να υπερβάλλει αυτόν για να καταφέρει να εκπληρώσει τον οργανωτικό ρόλο. Να ο Ντέβις. Στο Ζάριτς. Λάθος πάσα από τον Ζάριτς και ο Τεσόκας κέρδισε την μπάλα. Στον Αναστασιάδη. Δοκιμάζει ο Στεφανόβιτς και είναι έστοχος. Πολύ καλή προσπάθεια. Στεφανόβιτς, ο οποίος είναι στη σκιά του Πατρικλέα, είναι πολύ καλός χαρακτηριστής και αυτός, με τεράστια πείρα, διεθνή. 12 πόντους για τον Στεφάνοβιτς. 45-33. Χριστόγεβιτς. Καινούργιο λάθος από την Ομονία. Τρισόκας δεν τα κατάφερε, μαζέψε ο Ραντόγεβιτς, δίνει ευκαιρία στον Κρατό για καινούργια επίθεση. Με τον Στεφάνοβιτς δεν είναι αυτός που κρατάει. Είχε το εκπληκτικό τρίποντο προηγούμενο. Δοκιμάζει, δεν τα καταφέρνει και μαζεύει ο Ζάριτς. Ντέιβις. Είναι μέσα. Το σκούτα από τον Ντέιβις. 9 η πόντι για τον Ντέιβις. Η διαφορά στους 10. Θα θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι η Ασπίσα Μποέλ κέρδισε την προθέα Σέκαη 82-71 και πάμε για το τρίτο παιχνίδι στη Λεμεσό την Παρασκευή, όπως και σε αυτή τη διάδα. Πιθανότερο είναι ότι και αυτό το παιχνίδι θα γίνει Παρασκευή στο Ελευθερία. Μιχάιλοβιτς. Δεν τα κατάφερε ο Μιχάιλοβιτς αυτή τη φορά. Συμβίζει με πίεση. Φάουλ από τον Αναστασιάδη στο Ζάριτς. Θέλησε να ανακόψει την προσπάθεια ο Αναστασιάδης και επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Ένα 7-2 έχουμε για τον Κεραυνό στη τρίτη περίοδο. Μιχάιλοβιτς στον Χριστόγεβιτς. Δοκιμάζει από δύσκολη θέση. Θα καταφέρει στη δεύτερη προσπάθεια ο Πριστόγεβιτς. 47-37 η διαφορά και πάλι στους 10. Γιώργος Αναστασιάδης. Στον Σμιθ. Βγήκε η άμυνα αλλά με φάουλ. Από τον Ζάριτς είναι το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Ζάριτς. Βλάταν Ζάριτς. Ήρθε πέρυσι στην Ομόνια. Ομόνια. 47-37. Σμιθ στις βολές. Είναι άστοχος. Παραμένει το 47-37. Άστοχος και στη δεύτερη και μαζεύει ο Δημήτρης Μουκτάρης. Στον Χριστόγεβιτς για την οργάνωση μιας καινούργιας επίθεσης. Ντέιβις.
δοκιμάζει και είναι μέσα. Εκπληκτικό καλάθι από τον Ντέιβις. Εκπληκτικό τρίποντο καλάθι. 47-40. Πλησιάζει η Χατζάπης Ομόνια. Στεφάνοβιτς δεν κατάφερε να πατήσει. Ζάρις, καινούργια επίθεση και νέες προϋποθέσεις για μείωση. 47-40. Χριστόγεβιτς έδωσε το φάουλ στον Στεφάνοβιτς. 47-46 και 13 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Μουχτάρης αλλάζει με τον Χριστόγεβιτς. Μιάιλοβιτς με τον Ρατόγεβιτς. Φάουλ σε βάρος του Ρατόγεβιτς. Time-out έχει ζήτησε ο Βασίλης Φραγκιάς, έντονα εκνευρισμένος βλέποντας τον. Θα έχει πολλά να πει. Να ακούσουμε, Ανδρέα, τι θα πει. Πάμε για άλλο ένα διαφημιστικό. Στο κήπεδο του Κεραυνού, 47-42, με τον Βασίλη Φραγκιά να παίρνει αναγκαστικά time-out λόγω της ανόδου της απόδοσης της Ομόνιας. 47-42, 67 πριν από το τέλος και ο μεγάλος στις βολές. Ανδρέα, ακούμε. Ο κύριος Βραγκιάς έχει ζητήσει από τους παίχτες του να παίζουν περισσότερο μαζί με τον Σμιτ. Ο Σμιτ θα κατεβαίνει κάτω στο καλάθι με σκρίν από τον Τρισόπκα. Θα παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι αφού είναι εύστοχος, αφού έχει το σουτ, να προσπαθήσει να το κάνει. Στο μεταξύ διαφορά μειώθηκε στους 4, με τον Μπιάλεο να φτάνει τους 14 πόντους, ίσως να είναι και ρεκόρ καριέρας. Δεν παίρνω όρκο. Αλλά τουλάχιστον στην Κύπρο δεν έχω ξαναδεί να πετυχαίνει 20 πόντους. Στεφάνοβιτς δοκιμάζει, είναι εύστοχος. Μαζεύει ο Μουχτάρης. Χριστόγεβιτς. Ντέιβις. Τελικά δεν θα κάνει το σουτ. Το κάνει τώρα. Είναι εύστοχος. Στεφάνοβιτς. Το παιχνίδι πήρε πολύ γρήγορο ρυθμό. Τρισόκας με το Μουχτάρη εκεί. Γυρνάει ο Τρισόκας. Και παίρνει το φάουλ από τον Δημήτρη τον Μουχτάρη. Παίζουν μαζί στην εθνική τα παιδιά. Ξέρει καλά ο ένας τον άλλον. Το παιχνίδι ο ένας του άλλου. 47-43 με τον Παναγιώτη Τρισόκα στις βολές. Ευστοχή ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Έχει ώρα να σκοράρει. 6 πόντι για τον σέντερ της εθνικής μας ομάδας. Και σε αυτή την προσπάθεια θα καταφέρνει ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Χριστόγεβιτς. Στον Μιάιλοβιτς. Ντέιβις. Κάνει την κίνηση ο Αμερικανός με τα πλέον, δεν τα καταφέρνει. Αναστασιάδης στον Σταβάνοβιτς. Σμιθ πήρε το φάουλ. Επιθετικό λέει ο κύριος Τσάπος. Βλέπω από τον μάγκο του Κεραυνού εδώ διαμαρτυρίες. Να ξαναδούμε το πλάνο. Σωστός. Επιθετικό ήταν το φάουλ. Χριστόγεβιτς. 49-43. Με τον Μουχτάρη να δίνει στο Ντέιβις. Και αυτό στον Χριστόγεβιτς. Για τρεις. Είναι άστοχος. Μαζεύει παλικαρίσια ο Δημήτρης ο Μουχτάρης. Και δίνει νέα ευκαιρία στη Χατζάπης Ομόνια. Ντέιβις. Επιθετικό. Το φάουλ από τον Ντέιβις τον Στεφάνοβιτς. Περνάει ο Φόουμς και αποσύρεται ο Ντέιβις. Αυτή την αλλαγή κάνει τώρα ο Ρένος Οπιτάλης. 49-43, παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Με μια Ομόνια να προτάσει, είδατε τώρα την φάση, να προτάσει σοβαρή αντίσταση και να είναι φιλόδοξη απέναντι στο μεγάλο φαβορή της Διάδας, τον Κεραυνό.
Στεφάνοβιτς. Στον Τρισόκα. Και αυτό στον Αναστασιάδη. Σμιθ. Κάνει την προσπάθεια ο Σμιθ. Βγαίνει άμυνα. Και ο Ζάριτς μαζεύει. Χριστόγεβιτς. Σε αργή επίθεση για την Ομόνια. 4 λεπτά που μένουν για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Για τρεις ο Ζάριτς. Άστοχος. Μαζεύει ο Στεφάνοβιτς. Στον Αναστασιάδη. Στεφάνοβιτς και πάλι. Στον Σμιθ. Νταμιάνοβιτς. Τα καταφέρνει ο Νταμιάνοβιτς. Πολύ ωραία κίνηση. Ωραίο γύρισμα. Και στο χ. 51-43. Χριστόγεβιτς για τον Ζάριτς. Στον Φόουτς που επανήλθε στη θέση του Ντέιβις. Χριστόγεβιτς. Χάθηκε η μπάλα. Αναστασιάδης. Επέμβαση από τον Παναγιώτη Τρισόκα. Και ο Ρένος Βιτάλης παίρνει το time-out αφού βλέπει τη διαφορά να ανεβαίνει. Πάμε για ένα διαφημιστικό. Και ακούμε, Ανδρέα, τι μετέφερε ο Ρένος Βιτάλης. Ο Ρένος Βιτάλης θα χρησιμοποιήσει και τον Στόουν και τον Μιχαλοβιτς κάτω από τα καλάθια. Έχει δει στους παίκτες του να περνάει μπάλα συνέχεια κάτω από τα καλάθια. Θα χρησιμοποιηθούν πολύ ψηλοί. Τα παίζει όλα για ο Ρένος Βιτάλης. Έριξε τον Στόουν νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε. Τώρα θα έφτιαξε να μην κάνει το μέτρο φάουλ. Βέβαια, γι' αυτό θα προσπαθήσουν οι του Κεραμνού. Ζάρι στο Φόουξ. Κρατάει ο Αμερικανός στο Μιχάηλοβιτς, γυρνάει. Δεν τα κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Στεφάνοβιτς. Στον Αναστασιάδη, πίεση από τον Φόουξ. Έβγαλε την πάσα στον Νταμιάνοβιτς και αυτός πήγε να βρει τον Σμιθ. Την κερδίζει ο Σμιθ. Τρισόκας με δύσκολες προϋποθέσεις. Η μπάλα είναι έξω από το χέρι του Νταμιάνοβιτς. 2 και 18 για το τέλος της τρίτης περίοδου, διαφορά στους 10. Στόουν στον Χριστόγεβιτς. Θα βάλει τον Ζαχαρίου ο Βασίλης ο Φραγκιάς. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι, Φόουτς. Άστοχο, τρέχει. Φάου. Έξω. Τι έδωσε. Αναστασιάδη. Έδωσε το φάου στον Αναστασιάδη. Πάσου έπτωση. Μάλλον φάνηκε ότι ο Στόουν έκανε το φάου. Είναι άστοχος Στόουν. Για να ξαναδούμε. Δεν βγήκαμε, δεν βγάλαμε έτσι εικόνα σου. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ τα παιδιά για την προσπάθεια. Και πάλι στείνεται στις βολές ο Στόουν, γιατί έκανε φάουλ ο Γιώργος Αναστασιάδης. Αυτή τη φορά το Στόουν 53-44 για το Στόουν που επανήλθε μετά από μακρά χρονική αποχή για αντικειμενικούς βέβαια λόγους. Ο Ρένος Βιτάλης θέλησε να τον προφυλάξει για να τον έχει στο τέλος όπως κάνει τώρα. Τα κατάφερε. Περνάει και ο Ντέιβις, φεύγει ο Ζάριτς. 53-45. Είναι περιορισμένες οι αλλαγές που κάνει, που έχει να κάνει ο Ρένος Βιτάλης σε αντίθεση με τον Βασίλη Φραγκιά, που έχει μια πληθώρα επιλογών, αν και του λείπουν βέβαια και ο Λ.
και ο Χακ. Πίλαβα στον Στεφάνοβιτς και αυτό στο Αχαρίου που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Πίλαβα δοκιμάζει, είναι άστοχος. Ραντόγεβιτς έξω, πέρασε έξω η μπάλα. Δεν τα κατάφερε να συγκρατήσει. 53-45. Χασάπης Ομόνια στην επίθεση. Με τον Πριστόγεβιτς στον Στόουν. Στον Μιαϊλόβιτς. Πριστόγεβιτς και πάλι. Μιαϊλόβιτς. Μέσα στη ρακέτα βρίσκει τον Στόουν με τον Ραντόγεβιτς. Αντίπαλο δεν τα καταφέρνει. Και ο Κεραυνός στην επίθεση με τον Πίλαβα. Με ταμπλό μέσα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ανδρέα Πίλαβα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. 55-45. Στόουν στον Ντέιβις. Αμερικανός κατά την προσπάθεια πήρε το φάουλ από τον Ραντόγεβιτς. Το σηκώνει το χέρι αμέσως. Εμπόδισε τον Αμερικανό με το σώμα, αυτό το τεράστιο σώμα. 55-45. Η μικρότερη διαφορά, να ξαναβλέπουμε τη φάση με το φάουλ του Ραντόγεβιτς. Μικρότερη διαφορά έγινε 6 λεπτά πριν από το τέλος της περίοδου, όταν η Ομόνια πλησίασε στους 4 πόντους. 47-43. Ο Ντέιβις είναι εύστοχος. 13 πόντοι για τον Αμερικανό. Με μία στις 3 βολές, 3 στα 8 στους 2 πόντο και 2 στα 5 τρίποντα. Ρίχνει τη διαφορά στους 8. Περνάει ο Μουκτάρης, φεύγει ο Στόουν. Θα τον αφήσει μέχρι το τέλος της περίοδου έξω ο Ρένος Ομπιτάλης, προφανώς. Στεφάνοβιτς. Ζαχαρίου. Για τον Πίλαβα που πέτυχε το πολύ ωραίο καλάθι προηγούμενα. Πίλαβα θα κάνει δίσθηση και αυτή τη φορά βγάζει έξω τον Στεφάνοβιτς. Καλό το σούτ του Στεφάνοβιτς. Άστοχος όμως. Και βγάζει έξω ο Μιάιλοβιτς στην μπάλα. 3 δευτερόλεπτα που μένουν. Και έχει χρόνο και η Ομόνια για επίθεση συνέχεια. Να ο Ζαχαρίου περιμένει την μπάλα. Για να την επαναφέρει. Στο Ραντόγεβιτς κερδίζει ο Μιάιλοβιτς. Κάνουν το λάθος του κεραυνού. Πριστόγεβιτς. Έξω η μπάλα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Να ο Πριστόγεβιτς. Πέφτει ο Πίλαβας. Τελικά η επίθεση χάνεται για την Ομόνια. 15 δευτερόλεπτα μένουν. Μιάιλοβιτς. Έχει πολύ δύναμη το παιχνίδι, πολύ νεύρο. Μουκτάρης. Τελείωσε ο χρόνος. 55-47. Τελειώνει και τρίτη περίοδος. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Παραμένουμε, είναι καθαρά μπασκετικό παιχνίδι. Με πολύ δύναμη μέσα στο παρκέ. Πάρα πολύ δύναμη. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Τελειώσαμε και με την περίοδο και πάμε για το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε. Πάει λοιπόν στο γήπεδο του Κεραυνού. 55-47 για την Κηπεδούχο ομάδα. Απέναντι Χασάπης Ομόνια. Τελειώσαμε και με τις οδηγίες και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ανδρέα, τι είπε ο Ρένος Ομπιτάλης στα παιδιά. Ο Ρένος Ομπιτάλης ζήτησε από τους παίχτες τους να παίξουν με την ψυχή τους. Έχουν απομείνει 10 λεπτά. Θα χρησιμοποιήσει περισσότερο τον Μιχαλόβιτς κάτω από το καλάθι. Θα ανοίξει χώρους για τους υπόλοιπους παίχτες. Λοιπόν, Φόλτς, Πριστόγεβιτς, Ντέιβις, Μιάιλοβιτς, Μουκτάρης για την Ομόνια και Πίλαβα, Στεφάνοβιτς, Ραντόγεβιτς, Νταμιάνοβιτς και Σμιθ για τον Κεραυνό. Πάμε για την τελευταία περίοδο. Φόλτς. Στο Ντέιβις. Μιάιλοβιτς. Με τον Ραντόγεβιτς εκεί κάνει το σούτο Μιάιλοβιτς και τα καταφέρνει.
16 πόντι για τον Σάσα Μιάιλοβιτς. 55-49. Η διαφορά στους 6. Στεφάνοβιτς για τον Πιλαβά. Για τον Ταμιάνοβιτς. Ο Πιλαβάς θα δοκιμάσει για 3. Είναι άστοχος. Μάζεψε ο Σμιθ. Ξανά στον Πιλαβά. Επιθετικό το φάουλ από τον Ταμιάνοβιτς. Να ο Πριστόγεβιτς. Ο Στόουν είναι στον πάγκο. Ακόμη. Ντέιβις. Βγάζει την μπάλα στον Μουχτάρη. Και αυτό στον Πριστόγεβιτς. Μουχτάρης για 3. Μέσα από τον Μουχτάρη. Πλησιάζει Ομόνια. 55-52. Τρίποντο από τον Μουχτάρη. Έγινε και αυτό σήμερα. Στεφάνοβιτς. Δαμιάνοβιτς. Τον Πιλαβά. Εδώ σε φάουλ ο κύριο Τσάμπος. Περνάει μέσα ο Τρουσόκας. Πριστόγεβιτς, ευκαιρία για την Ομόνια τώρα. Φόλτς στο Πριστόγεβιτς, το παιχνίδι πήρε φωτιά. Πριστόγεβιτς στο Μουχτάρι, στο Τέιβις. Πριστόγεβιτς με καλές προϋποθέσεις, άστοχος. Κεραυνός τώρα, θέλει να αυξήσει διαφορά. Έχει στριμωχτεί πολύ. Στεφάνοβιτς. Στον Πιλαβά. Κάνει την προσπάθεια ο Πιλαβάς. Βγάζει έξω στο Σμιθ. Ξανά Πιλαβάς. Διστάζει. Κλέβει ο Ντέιβις. Και δίνεται φάουλ από τον κύριο Τσάπο. Μια απόφαση που προκαλεί αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας. Ξανά. Είδα τη φάση. Κρίνετε κι εσείς. Στεφάνοβιτς άστοχος. Στεφάνοβιτς στον Τρισόκα, στον Πιλαβά, στον Ραντόγεβιτς, στον Πιλαβά για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μιάιλοβιτς. Η αγωνία στα ύψη. Πριστόγεβιτς στον Φόουξ. Μουχτάρης. Πριστόγεβιτς στο Μιάιλοβιτς με τον Ραντόγεβιτς. Δοκιμάζει. Έχουν δοθεί βήματα. Λήξη χρόνου. Λήξη χρόνου. Στεφάνοβιτς 55-52. Για τον Κεραυνό. Σμιθ, το φάουλ από ο Ντέιβις. Ξανά η φάση. Το φάουλ του Ντέιβις επάνω στο Σμιθ. Τα καταφέρει ο Ντέιβις, 56-52. 6-48 πριν από το τέλος. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι έστοχος ο Αμερικανός. Πριστόγεβιτς. Στο Μουχτάρι. Στο Ντέιβις. Στον Πριστόγεβιτς και ετοιμάζει το στόχο ο Ρένος ο Πιτσάρης.
Έξω η μπάλα για την Χαζάπη Ομονία. Από το χέρι του Τριζόκα βγήκε η μπάλα. Θα βγει έξω το Μιάλεβιτς. Ένα το δευτερόλεπτο. Στόουν. Δεν τα κατάφερε. Έχασε καυτή την προσπάθεια ο Κεραυνός. Τέβης ευκαιρία για την Ομονία. Στον Στόουν. Φάουλ. Από το Σμιθ. '57-52. Δοκιμάζει ο Φόουξ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Φόουξ. 57-54. 5-52 πριν από το τέλος. Ντάριν Φόουξ στους 5 πόντους. Ξανά η φάση είναι εκπληκτική προσπάθεια, γιατί είχε απέναντί του και τον Ραντόγεβιτς. Ραντόγεβιτς με τα μπλό μέσα. 59-54. Στόγεβιτς. Στόουν. Στον Φόουξ. Βγάζει έξω στο Μουχτάρι. Με τον Τρισόκ αντίπαλος. Δοκιμάζει, αλλά η μπάλα πέρασε έξω. Δεν ήταν καλή πάσα. Και ζητάει time out ο Ρένος Μιτάλης. Time out λοιπόν, ζήτησε ο Ρένος Μιτάλης. 59-54 και πάμε για ένα ρυθμιστικό. Στο ίδιο Στροπολού για τα τελευταία στάδια ενός άκρως ενδιαφέροντος παιχνιδιού, όπως έχει εξελιχθεί, και ο Ανδρέας Ζοβοκλέους θα μας πει τι άκουσε από το Ρένο, τον Πιτάλη. Ο Ρένος Πιτάλης έχει ζητήσει από τους παίκτες τους να βγάλουν μια-δυο καλές άμυνες στην επίθεση, να παίξουν πολύ με τον Στόουνς και αν αυτός κλειστεί να γυρίσουν την μπάλα έξω ή στον Φόξ να μπορέσει κάτω από το καλάθι να δημιουργήσει κάποια ρήγματα. Στεφάνοβς για τον Κεραυνό. Στον Παναγιώτη Τρισόκα. Γιώργος Αναστασιάδης για τον Ραντόγεβιτς. Με τον Στόουν αντίπαλο. Κάνει την κίνηση ο Σέρβος. Καλάθι και φάουλ. Εξέρχεται ο Στόουν. Πολύ περιορισμένη συμμετοχή του Αμερικανού στο σημερινό παιχνίδι. Του καλωσφαιριστή, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα. Ξανά η φάση. Να το φάουλ του Αμερικανού. Συνέβαλε τα μέγιστα στην πολύ ικανοποιητική πορεία της φετινής Ομονίας, που και φέτος περπάτησε στην τετράδα. Δύο συνεχόμενες χρονιές. Χριστόγεβιτς. 61-54 για το Μουχτάρι. Το φάουλ από τον Στεφάνοβιτς. Τέσσερα και 38 πριν από το τέλος. Με τον Φόουξ να δίνει στον Τέιβις. Η μπάλα για την Ομονία. Στον Μουχτάρι έδωσε ο Χριστόγεβιτς και πάλι το ανταπέδωσε την πάσα για να οργανώσει το παιχνίδι. Ετοιμάζει το Τζάριτς ο Ρένος ο Πιτάλης. Χριστόγεβιτς. Στον Τέιβις. Από πολύ μακριά. Αστοχός. Μάζεψε ο Μουχτάρης όμως. Η μπάλα πέρασε έξω. Βρέθηκε φαρδής πλάτη στο έδαφος. Ο Δημήτρης ο Μουχτάρης. Βρήκε μπροστά του τον Ραντόγεβιτς. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ήταν φάουλ. Υπήρχε μια σύγκρουση σωμάτων.
Στεφάνοβιτς. Η μπάλα στα χέρια της Χασάπης Ομόνια, άλλο ένα λάθος από τον Κεραυνό. Χριστόγεβιτς. Τρίτο φάουλ για τον Παναγιώτη Τρισοκά. Ζάρι στο Πριστόγεβιτς. Φόουλς μέσα. Πολύ καλός. Πολύ καλή επιθετική προσπάθεια από την Ομόνια. Και το τέλειωμα καλό και οργάνωση. 61-56. Αναστασιάδης στο Ραντόγεβιτς, βγάζει στον Σμιθ, δοκιμάζει με πίεση. Χριστόγεβιτς τρέχει, κάνει μόνος του την προσπάθεια με τα μπλοκ. Ζάριτς, φάουλ από τον Στεφάνοβιτς. Ξηδένα 56. Βασίλης ο Φραγκιάς ζητάει το time out για να δώσει τις οδηγίες του. 4 φάουλ για τον Στεφάνοβιτς, είδατε στην ένδειξη. Και πάμε για ένα διαφημιστικό. Του Κεραυνού, όπου παρακολουθούμε τα τελευταία στάδια ενός πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. 61-56 για την Κηπεδούχο ομάδα απέναντι στη Χασάπης Ομόνια. Βλέπετε τον Ρόνο τον Πιτάλη να δίνει τις οδηγίες. Ανδρέα, ακούμε τι είπε ο Βασίλης ο Φραγκιάς. Ο Βασίλης ο Φραγκιάς δήλωσε ότι τα έχει επίσης πέντες ότι τα προβλήματα της ομάδας και τα ρήγματα δημιουργά ο πλέμεκερ της Ομονίας. Άρα αυτό είναι που πρέπει να σταματήσουν. Και στην επίθεση να παίρνει περισσότερες φορές την μπάλα ο Σμιθ. Προς το παρόν ο Ζάριτς είναι στις βολές. Έχει δύο πόντους μέχρι στιγμής. Καταφέρνει 61-57. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι 2-55 πριν από το τέλος. Αναστασιάδης. Στο Σμιθ. Ραντόγεβιτς με τον Μιχάηλοβιτς. Βγάζει την πάσα στον Τρισόκα και παίρνει και το φάουλ από τον Ζάριτς. Πολύ καλή προσπάθεια ο πλευράς Κεραυνού. Εξαιρετική, έξυπνη η πάσα του Ραντόγεβιτς στον Παναγιώτη Τρισόκα. Ξαναβλέπουμε τη φάση και το φάουλ το οποίο έκανε ο Ζάριτς. Είδατε και την έκφραση του Ραντόγεβιτς. Θα κάνει και τη βολή ο Τρισόκα τώρα. ...64-58... για τον Κεραυνό. Φόουλς. Ο χρόνος μειώνεται, η αγωνία μεγαλώνει. Χριστόγεβιτς, ο οποίος πήγε πολύ καλά απόψε, παρότι είχε πάρα πολύ βάρος. Φάουλς σε βάρος του Φόουλς. Σμιθ. Έξω εμπαλά. Για τον Κεραυνό.
πάλι η προηγούμενη φάση περίπου, για να δούμε τώρα γυρνάει από την άλλη και καταφέρνει, δίνει μια μεγάλη ανάσα στον Κεραυνό. 66-58 και 57 πριν από το τέλος. Η Ομόνια θα πρέπει να ευστοχίζει αυτήν την επίθεση αν θέλει να έχει ελπίδες. Ντέιβις άστοχος, μαζεύει ο Τρισόκας. Αργή επίθεση φωνάζει ο Βασίλης ο Φραγκάς, γιατί τους παίκτες του να προσπαθούν για τρέξιμο. Δεν υπάρχει αφαρό μυαλό. Στεφάνοβιτς δεν τα κατάφερε, μάζεψε ο Μιαλόβιτς. Χριστόγεβιτς στον Φόουξ, δεν προλάβει. Αυτό που σας είπα, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό ούτε από την ομάδα ούτε από την άλλη. Παίρνει το time out ο Ρέος Μιθάλης, θα προσπαθήσει να οργανώσει την ομάδα στο λεπτό διάστημα που έγινε πας και γίνει το θαύμα. 66 για την Ομόνια το θαύμα. 66-58 και πάμε για διαφημιστικό. Φάση το 16 του κυπέλου UEFA με την Eindhoven να υποδέχεται τη Tottenham. Οι Ολλανδοί απέκτησαν προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Όμως οι φετινοί του Juan de Ramos ταξιδεύουν στη χώρα της Φιλίπας αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Eindhoven Tottenham, Τετάρτη στις 9:45 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αλφα. Στο γήπεδο του Κεραυνού, Ανδρέα, ακούμε τι είπε ο Ρένος ο Μιθάλης. Ο Ρένος ο Μιθάλης δίνει από τους παίκτες του συνάμενα να χρησιμοποιήσουν τις παγίδες χωρίς παρόλο να φαζούν να κάνουν κλεψίματα στους παίκτες του Κεραυνού και στην επίθεση να χρησιμοποιήσει περισσότερο τον Ντέιβις για τρίποντο. Στεφάνο στον Ραντόγεβιτς, στον Τρισόκα που με καλές προϋποθέσεις, άστοχος, μάζεψε ο Ζάριτς. Ντέιβις. Το φάουλ από τον Ραντόγεβιτς. 66-58, οδεύουμε προς το τέλος. Η νίκη, μάλλον η πλάστηκα της νίκης, γέρνει σαφώς προς την πλευρά του Κεραυνού. Να ο Ραντόγεβιτς. Λέει ότι δεν έκανε φάουλ, βάση δευτόση. Είναι εύστοχος ο Ντέιβις, 15 πόντοι για τον Αμερικανό. ...66-60... Πιέζει η Ομόνια. Στεφάνοβιτς στον Αναστασιάδη. Φωνάζει ο Ντέιβις τον Πιστόγεβιτς να κάνει φάουλ. Τελικά δεν γίνεται το φάουλ, Πιστόγεβιτς, ο χρόνος μειώνεται, θα πρέπει να πάει για τρεις. Μέσα ο Φόουξ και ξανά η αγωνία, 66-63, 20 δευτερόλεπτα. Φάουλ. Ξανά βλέπουμε το καλάθι που ανέβασε και πάλι την αδρεναλίνη στα ύψη. Τώρα είναι ο Σμιθ ο οποίος καλύτερα ευστοχίσει για να δώσει την ανάσα στον Κεραυνό. Και μένουν 17 δευτερόλεπτα και κάτι εκατοστά. Άστοχος. Χριστόγεβιτς στο Φόουξ, στο Μιαϊλόβιτς. Η μπάλα είναι έξω για τον Κεραυνό. 67-63, φωνάζει ο Ρόζο Μιτάλης για πίεση και κάνει το φάουλο Φόουξ στο Στεφάνοβιτς.
Στεφάνοβιτς στις βολές, 6 δευτερόλεπτα που μένουν. Αστοχή. Τα καταφέρνει, διαφορά στους 5. Δοκιμάζει όπως το έγινε, τα καταφέρνει, νομίζω το παιχνίδι εδώ τέλειωσε. 68-63 για την ομάδα του Κεραυνού, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, με την Ομόνοια να προτάσει αντίσταση. Ο Κεραυνός κερδίζει 68-63 τη χασά της Ομόνοια και κάνει το 2-1 και η νέα συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή. Ένα ζευγάρι το οποίο όλοι περιμέναμε έτσι να κυλήσει έτσι στο πιο αβιάστο. Βλέπουμε τα πράγματα να είναι αλλαγμένα και βάσει εικόνας που είδαμε απόψε στο γήπεδο. Είδαμε δύο ισοδύναμους αντιπάλους και τελικά να υπερισχύει η ομάδα με το περισσότερο βάθος. Αυτό έγινε απόψε και περισσότερες επιλογές ο Βασίλης Φραγκιάς από το Ρένο τον Πιτάλη. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα του Κεραυνού σήμερα. Ένα Κεραυνό, ο οποίο βέβαια δεν απέδωσε σύμφωνα με τι δυνατότητε του. Άλλα περίμεναν οι οπαδοί του Κεραυνού, άλλα είδαν. Ενώ η Ομόνοια έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση. Το χειροκρότημα προ του οπαδού τη Ομόνοια που ήρθαν εδώ και συμπαραστάθηκαν. Ανδρέα, έχουμε κάτι από ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ακόμα να έχουν πει στα βοηθήρια ήδη υπέρ. Κάποιος από τον Κεραυνό, ίσως αν μπορούμε να βρούμε κάποιον. Αν όχι, να κάνουμε μια προσπάθεια. Αν δεν βρούμε... 68-63. Βλέπετε και το τελικό αποτέλεσμα. 19-3 στις 30 βολές για τον Κυπεδούχο, 16 στις 21 για την Ομόνοια, 17 στα 37. Δίποντα για τον Κεραυνό, 16 στα 37 για την Ομονία. 5 στα 21 τρίποντα για τον Κεραυνό, 5 στα 15 για την Ομονία. Στα rebound υπερισχύει ο Κεραυνός, 34 με 29. Στα λάθη 20 Ομονία, 11 ο Κεραυνός. 10 assist η Ομονία, 7 ο Κεραυνός. 68-63 λοιπόν. Ο Κεραυνός έστω και δύσκολα καταφέρνει να κάνει το δεύτερο βήμα. Και περιμένουμε τώρα τη συνάντηση της Παρασκευής. 2-1 λοιπόν ο Κεραυνός. 2-1 και το Αποέλ. Ανδρέα, έχεις... Λοιπόν, σας ακούμε, παιδιά. Έλα με τον Ανδρέα τον Πιλαβά, σας βλέπω. Λοιπόν, είναι ο Ανδρέας ο Βοκλέος με τον Ανδρέα τον Πιλαβά, ο οποίος θα κάνει τις εκτιμήσεις του για τον αγώνα. Είμαστε μαζί με τον Ανδρέα τον Πιλαβά. Ανδρέα, δυσκολευτήκατε πολύ σήμερα να κάψετε την αντίσταση της Ομόνοιας. Πες μου πώς είσαι στο παιχνίδι εσύ. Σίγουρα δυσκολευτήκαμε, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι μετά από το χάσιμο του κινητήριου μοχλού του Κεραυνού, του Patrick Lee, ήταν κάτι που ψυχολογικά μας χτύπησε. Ίσως αυτό ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι και από πλευράς πίεσης, γιατί θέλαμε να προκριθούμε στο τελικό και να μην πάει αυτή η χρονιά χαμένη. Η πίεση ήταν όλη δική μας, η Ομόνοια ήρθε εδώ, δεν είχε τίποτα να χάσει, παίζει εκτός έδρας. Αποδείξαμε όμως με καλή άμυνα, διότι ακόμα με 63 πόντους, δηλαδή έχεις 63 μόνο πόντους, είναι πάρα πολύ καλή άμυνα. Από εκεί και πέρα η επίθεση, όπως ξέρουμε, είναι καλή και κακή μέρα. Παίζαμε λίγο αχωμένα. Εντάξει, πιστεύω θα έρθουν. Θα πάμε ακόμα μία νίκη στο Λευτέρια και να προχωρήσω προς το τελικό. Πρώτα στην επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα σήμερα, είχατε πολύ άγχος. Βλέπαμε στην επίθεση ότι δεν έπιανε κάτι. Οι επιθετικές προσπάθειες σας ήταν λίγο επιβόλαιες. Καταφέρατε φυσικά και κερδίσατε. Τι να περιμένουμε από το επόμενο παιχνίδι? Σίγουρα αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα βασίζεται σε ομαδική επίθεση. Σε μια επίθεση η οποία κινητήριοι μοχλοί δεν θα υπάρχουν πλέον. Και αυτό χρειάζεται χρόνο. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Άρα εμείς πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια κάτω, να δουλέψουμε σκληρά στο γήπεδο και να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε σωστότερες επιλογές επιθετικά, να παίξουμε με τα κλειδιά μας, όπως είναι ο Τσίτσο, ο οποίος είναι 2-20 και είναι βασικό όπλο για μας, όπως είναι οι Κύπροι που δίνουν την ψυχή τους στην άμυνα,
όπως είναι ο Μπράιαν Σμιθ, ο άλλος Αμερικανός ο οποίος μας έχει μείνει. Και από εκεί πέρα πιστεύω δουλειά. Εδώ με την απώλεια του Λί θα χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο οι Κύπροι παίχτες. Είσαστε έτοιμοι για να τραβήξετε την ομάδα? Σίγουρα. Πιστεύω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε Κύπριο καθοσφαιριστή. Και είναι στα χέρια μας να δείξω το κυπριακό μπάσκετ, δεν υστερεί σε τίποτα από τους άλλους. Αυτό το έχω ξαναπεί και στη μεταγραφή μου όταν ήρθα στον Κεραμνό. Πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτούς που δεν πιστεύουν στους Κύπριους. Εγώ πιστεύω στους Κύπριους, σίγουρα. Όμως ξαφνικά τώρα να παίρνεις βασικό ρόλο από εκεί που ήταν περισσότερο υποστηρικτικός ή βοηθητικός ρόλος, είναι πολύ πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω στους Κύπριους, πιστεύω σε εμάς. Διότι είμαστε εμείς οι οποίοι θα δώσουμε την ψυχή μας, θα παίξουμε για την φανέλα, θα πέσουμε χαμέ. Πιστεύω ότι θα το αποδείξουμε αυτό και θα πάμε στο τελικό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά που είδαμε από τον Μπιλαμπάη, ακούσατε και τις εκτιμήσεις του για τις δυνατότητες των Κυπρίων. Στα γρήγορα να πούμε τους πόντους. Για τον Κεραυνό, ο Μπιλαμπάη 2, Στεφάνοβιτς 13, Αναστασιάδης 8, Σμιθ 11, Νταμιάνοβιτς 4, Τρισόκας 12, Κωνστάνοβιτς 3. Και Ρατόγεβιτς 15, για την Ομόνια Μιάλεβιτς 16, Ντέιβις 16, Ζάρις 4, Μουχτάρης 3, Φόουξ 10, Πριστόγεβιτς 10 και Στόουν 4. Αυτά λοιπόν, με θυμίζουμε το τελικό αποτέλεσμα 68-63. Να σας καληνυχτήσουμε από τον Ανδρέα Σοφοκλέους, τα παιδιά που ήταν εδώ στην... και σε αυτή τη μετάδοση και από τον Ομιλόντα, καλό σας βράδυ για επιδόρπιο. Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.